Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μια χρονική περίοδο όπου οι ακραίες φωνές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη μονοπολούν την επικαιρότητα. Ο λαϊκισμός αποτελεί τη βάση τοποθετήσεων και δηλώσεων. Ο λόγος της φαίνεται ότι έρχεται από το μέλλον με μια μετριοπαθή στάση διαχρονικά και με πίστη στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Η Μαριέτα Γιαννάκου, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός και πρώην βέβαια Βουλευτής και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη TV για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρία Γιαννάκου, καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ στο Ηράκλειο. Έχετε μια διαχρονικά μετριοπαθή στάση. Κάτι το οποίο βέβαια έχει επιβεβαιωθεί διαχρονικά από τις επισημάνσεις σας, από τις τοποθετήσεις σας, τόσο στην Βουλή των Ελλήνων, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ποιο δρόμο οδεύει πλέον η Ευρώπη? Ακούστε, η Ευρώπη μετά από 50 χρόνια ευημερίας, υπηρέτησης των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και συνεχούς ανάπτυξης, περνάει μια φάση παρακμιακή. Αυτή οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο διεθνές παιχνίδι. Μέχρι πρότινος η Δύση έκανε την έρευνα, παρήγε προϊόντα και αγόραζαν όλοι. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα υπάρχουν παίκτες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, σας μιλάω για τους BRICS, αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες παράγουν υπό τις σημερινές συνθήκες και με τρόπο πολύ πιο φθηνό, πράγμα που φέρνει σε δύσκολη θέση στα επίπεδα του ανταγωνισμού την Ευρώπη. Τα αρχικά ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης γενικότερα, είναι ανιχνεύσιμα στις μέρες μας. Βέβαια, είναι ανιχνεύσιμα και υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που τα υποστηρίζουν με πάθος. Βέβαια, πρέπει να σας πω το εξής, γιατί έχει τεράστια σημασία η επιλογή προσωπικού κάθε φορά. Οι κυβερνήσεις συνήθως ισχυρίζονται ότι ό,τι είναι καλό προέρχεται από τις κυβερνήσεις και ό,τι είναι κακό και δυσάρεστο προέρχεται από τις Βρυξέλλες, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πολλές φορές, πολλές κυβερνήσεις τοποθετούν πρόσωπα στην Επιτροπή, στο Ευρωκοινοβούλιο, από τα οποία θέλουν να απαλλαγούν από την εσωτερική πολιτική σκηνή, για να πούμε την αλήθεια. Λανθασμένη επιλογή λοιπόν προσώπων σε θέσεις κλειδιά. Είναι και αυτό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, τι συμβαίνει σε σχέση με την Επιτροπή, ας πούμε? Διότι οι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι είναι τα αφεντικά της γραφειοκρατίας, υπερισχύουν των επιτρόπων. Λοιπόν, είναι απόλυτη ανάγκη να καταλάβουμε ότι πρέπει να στείλουμε εκεί που πρέπει ανθρώπους που έχουν πάθος, αποφασιστικότητα και πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Δεν το επικαλούνται απλώς. Πιστεύουν. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή άνθρωποι από τη χώρα μας, πολιτικοί, στελέχοι, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά και δεν έχουν κατορθώσει να πετύχουν αυτό να για το οποίο στάζει. Ένα πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν, σε διεθνή οργανισμό σε υψηλή θέση. Όχι απλώς εκπρόσωπο. Μετά δηλαδή την αποχώρηση του κυρίου Μουσούρη, ο οποίος ήταν αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπου και αν στρίψετε θα δείτε Ιρλανδούς, Πορτογάλους, Μαλτέζους τώρα κλπ. Δεν έχουμε ανθρώπους σε διαφόρους τομείς. Πού φίλετε αυτό? Ας πούμε, αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη, προσέξτε, έχουν ένα πλήθος παράλληλων οργανισμών. Τον οργανισμό για τους πρόσφυγες, τον οργανισμό για τα πόλεμο των ναρκωτικών κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν υψηλές θέσεις. Συστελέχωση από Έλληνες. Υπάρχει ένα κενό και αυτή τη στιγμή και στα ευρωπαϊκά όργανα, ας πούμε στο Κοινοβούλιο, έχει συνταξιοδοτηθεί ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Έλληνας που υπήρχε. Δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μου είπατε ότι η ευρωπαϊκή ιδέα αυτή τη στιγμή είναι ανιχνεύσιμη.
Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω τον γενικότερο προβληματισμό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις τάξεις όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά γενικότερα των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχει προβληματισμός για την πολιτική που ακολουθεί η ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δηλαδή, ηγέτες που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να προσπεράσω τη διαμαρτυρία των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Δεν μπορώ να προσπεράσω το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη γειτονική χώρα, στην Ιταλία, όπου κατά κάποιο τρόπο παίζεται το σύριαλ της μνημονιακής Ελλάδας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Βλέπουμε τι γίνεται στη Βρετανία με το Brexit, τις τελευταίες εξελίξεις, και βλέπουμε και στην Γερμανία την πάλε ποτέ κρατεά τράπεζα, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή παρακμή. Άρα μιλάμε για τις κυβερνήσεις στην ουσία και για τις επιλογές των πολιτών. Κυβερνήσεις που επιβάλλουν και πολιτικές. Κυβερνήσεις που επιβάλλουν και πολιτικές και ισχυρίζονται πολύ συχνά ότι τις επιβάλλουν οι Βρυξέλλες και τα θεσμικά όργανα, ενώ στην ουσία τις επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν τα φαινόμενα των δημαγωγικών εθνολαϊκιστικών κομμάτων που με υπεραπλουστεύσεις προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και δύσκολα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε με τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες. Πολλά από τα εθνικολαϊκίστικα και ακροδεξιά και δημαγωγικά κόμματα απαντούν, τους διώχνουμε. Μα είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Υπακούμε στις αρχές της συνθήκης της Γενέβης. Μιλάμε για ανθρώπους. Τι θα πει τους διώχνουμε. Το λέω ως παράδειγμα για να καταλάβει κανείς ότι οι υπεραπλουστευμένες απαντήσεις που δίνονται από αυτά τα δημαγωγικά κόμματα πρέπει να εμβάλλουν σε υποψία τους πολίτες και να τους κάνουν να ανησυχήσουν αντί να γίνουν ελκυστικά για τους πολίτες να τα ψηφίσουν. Τι βλέπετε στη Γερμανία, ναι, υπάρχει το περίφημο AfD. Πού ανθίζει το AfD? Στην Ανατολική Γερμανία. Στην πρώην κομμουνιστική Γερμανία. Εκεί ανθίζει. Οπότε πολιτικές λοιπόν επιβάλλουν και κυβερνήσεις και λανθασμένα πέφτει το φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλές φορές. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι έλλειψη στήριξης όμως της ευρωπαϊκής ιδέας, το καταλαβαίνετε. Την πολιτική διάσωση μέσω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην χώρα μας, ποιος την επέβαλε? Θα σας απαντήσω αμέσως. Ο κόσμος ο πολλής δεν έχει καταλάβει ότι η Ελλάδα δανείστηκε από χώρες, δεν δανείστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η συνθήκη απαγορεύει το δανεισμό σε χώρες που μετέχουν. Με τις σχετικές αποφάσεις από τα κοινοβούλια των χωρών. Ακριβώς. Αυτό γίνεται υπό τις... υπάρχουν οι συνθήκες της Βιέννης περί τηρήσεως των συνθήκων. Σωστά. Επομένως, είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που κάθε φορά πρέπει να αποφασίζεται από τα κοινοβούλια των άλλων χωρών. Είναι το σωστό μετέχει σύστημα ωστόσο. Προσέξτε, μετέχει μεν η Επιτροπή, αλλά μόνη της η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει πολιτικές. Θα τις επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ταυτόχρονα συμβουλευόταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βλέπετε λοιπόν ότι επειδή δεν ήταν δυνατόν με βάση τις αποφάσεις, με βάση τη συνθήκη, να δοθεί δανεισμός σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, το δανεισμό τον έκαναν τα κράτη-μέλη. Εκεί ακριβώς υπήρξαν πιέσεις, υπήρξαν κοινοβούλια τα οποία ήσαν αρνητικά. Εμείς ζήσαμε μία περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 9 με 14, πάρα πολύ πιεστική και δύσκολη. Έρχονταν Γερμανοί συνάδελφοι και έλεγαν θα φύγετε σε 2 μήνες. Σε 3 μήνες θα φύγετε. Θα φύγετε από την Ευρωζώνη. Πιέσεις, ανακοινώσεις, 1000 πράγματα. Προσπαθούσαμε να βρούμε ανθρώπους για στήριξη, να πάρουν μια διαφορετική θέση. Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, δεν είχε αρμοδιότητα στα δημοσιονομικά, περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Υπήρχε μια προκατάληψη για τη χώρα μας. Υπήρξε, διότι έγιναν και ανοησίες από συγκεκριμένους ανθρώπους.
Όπως? Κοιτάξτε, όταν κάποιοι υψηλά ιστάμενοι έλεγαν ότι αντιπροσωπεύουν μια διεφθαρμένη χώρα, πώς θα το κάνουμε? Έριχναν νερό στο μήλο, το καταλαβαίνετε. Έχει ονοματεπώνυμο αυτό που λέτε. Εντάξει. Ας το αφήσουμε. Θέλω να πω ότι οι υπεραπλουστεύσεις, θα ξανάρθω σε αυτό, οι υπεραπλουστεύσεις, τα φετφά και οι διακηρύξεις δεν χωράνε στην εποχή μας. Το κάθε πρόβλημα θέλει ανάλυση, θέλει μελέτη, θέλει συμμαχίες για να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, πριν από περίπου 6 χρόνια, όταν ήσασταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι θυμάμαι, είχατε χτυπήσει το γνωστό και ως καμπανάκι, καθώς είχατε πει ότι για να υπάρξει ένα γενικευμένο ανταγωνιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει μια προάσπιση του κοινωνικού μοντέλου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, αυτό το περίφημο κοινωνικό μοντέλο που θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φθαρεί. Υπήρξε κοινωνικό μοντέλο και μάλιστα το κοινωνικό μοντέλο το δημιούργησαν πρώτοι οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες. Όμως, ο ανταγωνισμός που σας περιέγραψα προηγουμένως δημιουργεί ρήγματα στο κοινωνικό μοντέλο. Παραδείγματος χάρη, αν στη δεκαετία του 80 που ήταν ανερχόμενη η Ένωση, που έγινε, ελήφθησαν αποφάσεις με τη συνθήκη του Μάστριχτ και ούτω καθεξής, σε εκείνη τη φάση υπήρχαν βέβαια φτωχοί στην Ευρώπη, υπήρχαν προβλήματα ανεργίας, αλλά ήταν αντιμετωπίσιμα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Βλέπει κανείς, βλέπει την Ιταλία. Η Ιταλία έχει πληγεί στον κορμό της μεσαίας τάξης. Οι μικρές βιοτεχνίες που δημιουργούσαν καλλιτεχνήματα, καταπληκτικά πράγματα κτλ. Έχουν πάψει να υφίστανται στην Ιταλία. Υπάρχει ανεργία φοβερή και βλέπετε το φαινόμενο των πέντε αστέρων. Βέβαια. Σαλβίνι, τη Λέγκα του Βορρά να ξαναπαρουσιάζεται. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν τεράστιες ανησυχίες. Γι' αυτό και οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τεράστια σημασία. Ποιος έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο τον άλλον, η Ελλάδα την Ευρώπη ή η Ευρώπη την Ελλάδα? Και οι δύο. Και εμείς ταλαιπωρήσαμε την Ευρώπη, διότι βρεθήκαμε ξαφνικά να είμαστε το μαύρο πρόβατο. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε το εξής πρόβλημα. Είχαμε και χρέος γενικής κυβέρνησης και χρέος τραπεζών. Οι τράπεζες στην αρχή ισχυρίζονταν ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα πάνε καλά, ότι με την ανακεφαλαίωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν άρχιζε να αντιμετωπίζεται το χρέος της γενικής κυβέρνησης με το δανεισμό που κάναμε, ξαφνικά αποκαλύφθηκε η κατάσταση στις τράπεζες. Και βλέπετε τώρα, συζητούν για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί από το 9 και το 10. Λοιπόν, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είχαν χρέος τραπεζών, δεν είχαν χρέος γενικής κυβέρνησης. Αν ήσασταν επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας το 2010, τι θα πράτατε στο μέτωπο της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τον Γιώργο Παπανδρέου? Τι έπρεπε να πράξει η αντιπολίτευση εκείνο το χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε. Καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που τονίζουν ότι έπρεπε να υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση. Εάν ήμουνα, κοιτάξτε, το πρώτο που θα έκανα προηγουμένως θα ήταν να πιέσω την αντιπολίτευση να συνεννοηθεί μαζί μου και να αρχίσουμε να κάνουμε περιστολές δαπανών, όπως πρότεινε ο Κώστας Καραμαλής στον Γιώργο Παπανδρέου και εκείνος απήντησε «λεφτά υπάρχουν». Έχουν γίνει σφάλματα και από τις κυβερνήσεις και από τις αντιπολιτεύσεις. Φοβούμαι ότι στη χώρα μας δεν μπορεί να ζήσει το σύστημα χωρίς οξύτητες. Εγώ επεβίωσα πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική, χωρίς οξύτητες. Και είχα καταφέρει και όταν ήμουν στην αντιπολίτευση πολλές φορές να γίνουν δεκτές τροπολογίες από μένα, να συνεννοηθώ. Και πάντως,
αυτό που έχει σημασία είναι να μην είσαι ποτέ προσβλητικός έναντι των αντιπάλων σου. Διότι απέναντι είναι η πολιτική σου αντίπαλη, δεν είναι εχθροί σου. Έχει υιοθετηθεί αυτό από όχι. τα μέλη του κοινοβουλίου στις μέρες. Από τους περισσότερους όχι. Όχι. Διότι οι οξύτητες δημιουργούν, κοιτάξτε, να συμβάλλετε κι εσείς. Δεν λέω εσείς. Οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, ποιο κανάλι είναι πιο ελκυστικό, ποια εκπομπή είναι πιο ελκυστική πολλές φορές. Αυτή στην οποία γίνεται απίστευτος καυγάς, γίνονται μικροκουτσομπολιά δήθεν σαν να είναι μεγάλα θέματα. Χωρίς να προκύπτει κανένα απολύτως συμπέρασμα. Και κανένα όφελος. Τις περισσότερες φορές. Και κανένα αναφερθήκατε όφελος. Στις ακραίες φωνές πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι πως οι φωνές του μίσους και του φόβου κερδίζουν κατά κάποιο τρόπο έδαφος στην Ευρώπη. Ναι, αλλά στέλνουν έχουμε... στα δημαγωγικά κόμματα. Σωστά. Στέλνουν κόσμο. Βέβαια. Και έχουμε τη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού χάρτη με έντονα τα στοιχεία της ακροδεξιάς και του εθνικισμού. Από τον Εθνικό Συναγερμό, να υπενθυμίσω, στη Γαλλία, μέχρι την εναλλακτική για τη Γερμανία και το παράδειγμα βέβαια της Ιταλίας με την ακροδεξιά Λέγκα που αναφέρατε και εσείς οι ίδια πριν από λίγο. Φαντάσματα του παρελθόντος βγαίνουν στην επιφάνεια και η Ευρώπη παρακολουθεί κατά κάποιο τρόπο αμήχανα τις εξελίξεις. Πράγματι θυμίζουν ορισμένα φαινόμενα τις μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Διότι και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι βασίστηκαν, είχαν ως άλοθη, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τις εθνικιστικές εξάλσεις και ούτω καθεξής. Άρα αυτά πρέπει να μας ανησυχούν. Γι' αυτό μίλησα πριν για τις υπεραπλουστεύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, αντί να ακολουθούμε... γιατί πολλές φορές τα κόμματα κάνουν λάθος. Βλέπουν την ακρότητα και προσπαθούν να υπερκεράσουν την ακρότητα κάνοντας και αυτά ακρότητες. Όμως ο κόσμος θα ψηφίσει το original ακραίο κόμμα. Αν είναι να ψηφίσει, θα ψηφίσει το αυτό που υποδίεται, το ημιτασιόν. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, πράγματι, πολλοί παρακολουθούν αμήχανοι την κατάσταση. Τι θα μπορούσαν να πράξουν? Πολλά. Καταρχήν πρέπει να πούμε, ας πάρουμε για παράδειγμα τη δική μας χώρα. Η υπερπληροφόρηση που έχει υπάρξει, γιατί μερικοί λένε ο λαός δεν έχει πληροφόρηση για την Ευρώπη. Υπάρχει υπερπληροφόρηση σε βαθμό σύγχυσης. Δηλαδή, αντί να γι' αυτό μίλησα για το ρόλο των mass media. Αντί να ξεκαθαρίζονται ορισμένα πράγματα ώστε να γίνονται αντιληπτά... Κατευθύνονται και υπάρχουν και τα fake news. Κατευθύνονται, τα fake news κυριαρχούν. Οπότε διαμορφώνουν ένα κλίμα παραπληροφόρησης γενικότερα. Και τα social media, ενώ είναι θετικά, ενώ αποτελούν, να σας πω και κάτι, ένα αποκούμπι, μια παρηγοριά για ηλικιωμένους ανθρώπους και τα λοιπά, έχουν τεράστια σημασία για... τον τρίτο κόσμο, είναι μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Πολλές φορές λέω το παράδειγμα ότι ένας Ινδός που μπορεί να πέθαινε πριν από τα 40 του χωρίς να έχει φορέσει ποτέ παπούτσια στο χωριό του, σήμερα μπορεί να φτιάχνει τα βιβλία της Goldman Sachs από απόσταση και να κερδίζει 300.000 δολάρια το χρόνο. Αυτό είναι μια κοινωνική επανάσταση. Η κρίση του ευρώ οδήγησε και στην άνοδο εθνικιστικών κινημάτων και ακροδεξιών αντιλήψεων. Ναι, ως δικαιολογία βεβαίως υπήρξε και αυτό, διότι προσέξτε, με την κρίση του ευρώ, μάλλον με τη διεθνή οικονομική κρίση και όπως μεταφράστηκε σε Σωστά. ευρωπαϊκό επίπεδο... Μην εστιάσουμε μόνο στο ευρώ, σε κάμια περίπτωση, ήταν μια παγκόσμια όπως μεταφράστηκε, οικονομική κρίση. Καταρχήν έγινε αντιληπτό από όλους ότι η επιρροή της πολιτικής μειωνόταν έναντι του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό είναι ήδη ένα επιχείρημα εναντίον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ας το πω έτσι. Δεύτερον, πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα νέοι θεωρούν ότι η Ευρώπη έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει από τίποτα,
ότι πάντοτε θα υπάρχουν τα ανθρώπινα και δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι αυτονόητο. Το οικοδόμημα, χρειάζεται αγώνας για να κρατηθεί το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πότε απειλήθηκε τα τελευταία χρόνια περισσότερο? Απειλήθηκε τώρα με την οικονομική κρίση. Με δεν την περίπτωση της χώρας μας, πιστεύετε ότι ήταν μια δεν παράμετρος? Δεν είμαστε εμείς που απειλήσαμε όλο το σύστημα, προς Θεού, αλίμονο. Ορισμένοι προσπάθησαν να το περάσουν έτσι. Η οικονομική κρίση, όχι, δεν είναι αλήθεια. Η οικονομική κρίση απείλησε το σύστημα. Από την άλλη, και εμείς κάναμε λάθη, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έκαναν λάθη. Πίεσαν αφόρητα την Ελλάδα. Θα μπορούσαν με ένα διαφορετικό πρόγραμμα τα πράγματα να ήταν καλύτερα και να υπήρχε και μια ομαλότητα στο εσωτερικό. Διαφορετικό πρόγραμμα? Ένα πιο ομαλό πρόγραμμα, ένα πιο soft, πώς να σας πω τώρα, πώς να το πω. Υπήρχαν άνθρωποι και φίλοι μας και τα λοιπά που υποστήριζαν ότι θα μπορούσαν να μας είχαν δώσει μια πενταετία, παραδείγματος χάρη, για να προσαρμοστούμε σιγά σιγά. Και όχι μέσα σε 2 χρόνια να αλλάξουμε μετά τα πάντα. Μετά είδατε, προσέξτε, ερχόταν η Τρόικα απ' έξω και έλεγε έχετε τόσα προαπαιτούμενα αφήσει που τα έχετε βάλει στο σιρτάρι. Αναρωτιόταν ο κόσμος, μα όλα περνούν από τη Βουλή. Η Βουλή έχει γίνει βιομηχανία που παράγει νόμους. Δεν έχουν αντίκρισμα αυτοί σε αποφάσεις, σε προεδρικά διατάγματα κλπ. Κανείς δεν ήξερε σε ορισμένες περιπτώσεις τι γινόταν. Μετά από τη Βουλή που ψήφιζε νόμους και με μια ταχύτητα όπου οι βουλευτές δεν προλάβαιναν. Σας θυμίζω για το πόσοι είπαν οι υπουργοί ότι δεν ξέραν τι ψηφίσανε όταν συνδέθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η χώρα. Από όλα τα κόμματα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε τίποτα, τα άμαθε από το Καστελόριζο. Το ΠΑΣΟΚ ομολόγησαν οι άνθρωποι ότι δεν τα είχαν διαβάσει. Αλλά και αν τα είχαν διαβάσει μια φορά, άπασαν, θα έπρεπε να καθίσουν να τα μελετήσουν αυτά, να τύχουν συζήτησης κλπ. Θα σας πω κάτι. Μίλησα με τους Πορτογάλους. Μου είπαν ότι η Τρόικα συζήτησε 4 φορές επί 3 ώρες με την ηγεσία της αντιπολίτευσης, που τότε ήταν η κεντροδεξιά αντιπολίτευση. Μετά έγινε κυβέρνηση. Και αντίστοιχα με την κυβέρνηση και εν συνεχεία όλοι μαζί για το τι θα γίνει για τη χώρα. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται ακόμα στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάνει κάτι που δεν το έκανε καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στις πιο κακές στιγμές των σχέσεων Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η ενδιάμεση πληροφόρηση με πρόσωπα εμπιστοσύνης υπήρχε πάντα, ειδικά επί των εξωτερικών θεμάτων και μεγάλων εθνικών θεμάτων. Γιατί εθνικά θέματα δεν είναι μόνο η σχέση με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι και η οικονομία κτλ. Τώρα δεν υπάρχει, είναι κλειστές οι πόρτες. Δεν υπάρχει. Και είδατε τι έγινε με τη συνθήκη των Πρεσπών. Ναι, λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να ανοίξουμε μετά την εσωτερική και την εξωτερική ατζέντα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, που φιλοξενούμε σήμερα την πρώην Ευρωβουλευτή, πρώην Υπουργό και εκ των ιδρυτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Κυρία Γιαννάκου, μιλήσαμε για το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα εθνικιστικά κινήματα, για τις ακραίες τάσεις και αντιλήψεις. Στο εσωτερικό τώρα, ο πραγματισμός έχει έρθει κατά κάποιο τρόπο αντιμέτωπος με τον λαϊκισμό. Ο σύγχρονος λαϊκισμός έχει βέβαια πολλά κοινά στοιχεία με παλαιότερες εκδοχές του. Όπως? Φωνές λαϊκισμού παρατηρούμε στο σύνολο των κομμάτων.
Αυτό οριζοντίως πάντα υπήρχε. Έχει οξυνθεί. Έχει οξυνθεί όντως. Από το σύνολο των κομμάτων. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αντιλάγησαν βαριές κουβέντες στη Βουλή, που δεν χρειάζονταν, κατά τη δική μου γνώμη. Από όλες τις πλευρές. Ναι, από όλες τις πλευρές. Πλην της ηγεσίας της δικής μας, που δεν είπε τέτοιες κουβέντες. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στη Βουλή βγήκαν από τα όρια, από όλα τα κόμματα. Κύριος Μητσοτάκης όχι, δεν. Πιθανότατα άνθρωποι που βρίσκονται περιμετρικά της ηγεσίας Νέας Δημοκρατίας να έχουν ξεπεράσει τα όρια. Καμιά φορά υπάρχει υπερβάλλον ζήλος, το ξέρετε. Που εκθέτει ωστόσο. Υπάρχει υπερβάλλον ζήλος και υπάρχει και ένα κοινό το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτό. Μια δεξαμενή λοιπόν που επιθυμεί να ακούσει ακραίες λογικές. Ναι, ναι, εντάξει, σε όλα τα κόμματα υπάρχει λίγο στα όρια μια δεξαμενή, η οποία έχει ως αντίκρισμα την επιλογή τέτοιων προσώπων. Διαχρονικά έχετε διατηρήσει, όπως είπα και στον πρόλογό μου, μια μετριοπαθή στάση με σύγχρονα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Σε πλήρη αντίθεση βέβαια, με διάφορες ακραίες φωνές, ακόμα και μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και σε εθνικά θέματα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο απόστασης, θα έλεγα εγώ. Από τη μετριοπάθεια στην ακραία λογική και ρητορική. Έρχονται και εκλογές, ξέρετε τώρα. Αυτά είναι συνήθεις σφάλματα που λένε. Σφάλματα. Να αναφερθούμε λίγο στο Σκοπιανό. Ναι, η κυρία Μπακογιάννη πρόσφατα τόνισε υποστήριξη ότι εγώ πλέον θα αποκαλώ τα Σκόπια με το νέο τους όνομα, Βόρεια Μακεδονία. Από την άλλη βέβαια έρετο ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και υποστηρίζει εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσω τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Καλά, εντάξει, το επίσημο όνομά τους θα είναι Βόρεια Μακεδονία, έτσι ανταποκαλούμε, τι είναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βόρεια Μακεδονία. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το επίσημο όνομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τις ενστάσεις μας για τη συμφωνία που έγινε, όπως έγινε, για το ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τα άλλα κόμματα. Και δεν σας λέω να συγκληθεί, να συγκαλέσει ο Πρωθυπουργός σύσκεψη υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που και αυτό είναι λίγο αστείο στο Σύνταγμα. Ή συγκαλεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και γι' αυτό προεδρεύει, δεν μπορεί να συγκαλεί άλλος και να είναι άλλος Πρόεδρος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεννόηση, έστω και κατηδίαν, αναδύο. Θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Πρωθυπουργός και μεταχειρίστηκε ένα εθνικό θέμα για να εντείνει τις συγκρούσεις στο εσωτερικό. Θα σας πω κάτι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε πάντοτε ότι το να πας στις εκλογές με εθνικό θέμα, με ερωτηματικά ή ανοιχτό, είναι ολέθριο. Ήταν η βάση της διαπραγμάτευσης η σύνθετη ονομασία? Βεβαίως. Βεβαίως. Είχαμε πει με γεωγραφικό προσδιορισμό. Οπότε το Βόρεια Μακεδονία ήταν πέρα στην ατζέντα εξ αρχής, πιστεύετε? Ναι, κάτι Μακεδονία. Κάτι. Βόρεια, Άνω, Χρυσολογού και τα λοιπά υπήρχε. Υπάρχουν ορισμένοι εντός κόμματος Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζουν ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ναι, ακούστε. Ιστορικά, ναι, γεωγραφικά ωστόσο. Ακούστε, ιστορικά με όλο το περιεχόμενο της ιστορίας, δηλαδή επιστήμη, πολιτισμός και τα λοιπά, βεβαίως η ρίζα είναι ελληνική. Γεωγραφικά όμως. Γεωγραφικά όχι, υπάρχουν τμήματα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που με βάση την αρχαία Μακεδονία όπως ήταν, εντάξει. Αυτό δεν μας απειλεί η χώρα αυτή. Αυτό που είναι ανησυχαστικό κατά κάποιο τρόπο είναι ο τρόπος που τοποθετήθηκε η συνθήκη σε σχέση με τη γλώσσα
και με την καταγωγή, ας πούμε. Τα παραθυράκια που άφησαν χάρη, με τη μακεδονική γλώσσα και την εθνότητα. Εκεί αύριο θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει μια καμπίνα που θα γράφει Μακεδόνσκι. Μακεδονικά. Αυτό είναι ενοχλητικό. Είναι κατανοητό. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αναφερθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ενδεχόμενο ενός βέτο από την πλευρά μας στην ένταξη των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ακριβώς βέτο. Έχει πει ότι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια θα εξεταστεί το κάθε κεφάλαιο, διότι υπάρχουν κεφάλαια. Κεφάλαια που τελειώνουν. Εντάξει, φωτογραφίζει τώρα τον όρο βέτο τώρα. Είναι το τελευταίο διαπραγματεύσεω. Προσέξτε, η κάθε χώρα που μπαίνει πρέπει να υπακούει στις αρχές της Κοπενχάγης. Επομένως, πρέπει κάθε κεφάλαιο που ανοίγει, ας πούμε το κεφάλαιο για τη διαφθορά, παραδείγματος χάρη, για τη δικαιοσύνη, θα πρέπει να κλείνει με το σωστό τρόπο όπως υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες μέχρι σήμερα. Εκεί θα είναι πολύ προσεκτική και θα τα ψηρίσει, να το πω έτσι, η ελληνική κυβέρνηση. Έχει λοιπόν τρόπους η Ελλάδα τώρα να αναστραφεί το αποτέλεσμα της συνθήκης. Δεν το βλέπω επί του παρόντος. Οι ηγεσίες, είτε έχουμε να κάνουμε με τον Πρωθυπουργό, είτε έχουμε να κάνουμε με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πώς γίνεται να απομονώσουν, με τι τρόπο πρέπει να απομονώσουν αυτές τις ακραίες φωνές που δυσφημούν κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο την εθνική γραμμή, αλλά και την γραμμή κάθε κόμματος. Φοβούμαι ότι... Πώς απομονώνει τους ακραίους. Κοιτάξτε τώρα, θα αρχίσουμε από την κυβέρνηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός αρέσκεται πλέον στους ακραίους. Δεν μπορεί όμως να κάνει αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, όλη αυτή η στάση για τους Ρουβίκονες, όλους αυτούς. Δεν νομίζω ότι αρέσουν στον κύριο Τσίπρα αυτά. Όμως υπάρχουν χίλιοι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να τους ενοχλήσει αυτούς. Ένας, ο πιο βασικός. Είναι από τις ρίζες. Οι ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα που είναι δύσκολα. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα. Διότι οι ακραίοι αυτού του τύπου είναι αλλού. Είναι στη Χρυσή Αυγή, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει καμία σχέση Νέα Δημοκρατία με αυτούς. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που αρχίζει από τη δημοκρατική δεξιά. Και να μην παρεξηγηθεί ο όρος δεξιά, δημοκρατική δεξιά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Εντάξει, αναφέρουμε σε ακραίες φωνές. Σας έφερα ένα παράδειγμα πριν από λίγο με στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που τονίζει ότι δεν πρόκειται να αναφέρω τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Φωνάζει πιο δυνατά ο κ. Ζουργιάδης, όχι ότι δεν υπακούει στα δημοκρατικά ιδεώδη, αλλήμωνο. Πιστεύετε ότι μετεκλογικά θα αναφέρει την γειτονική χώρα Βόρεια Μακεδονία? Είναι το στυλ του, φωνάζει πιο δυνατά. Θα αναφέρει Βόρεια Μακεδονία? Αν είναι υπουργός και πάει κάπου επισήμως, τι θα κάνει? Συνταγματική αναθεώρηση. Υπερψηφίστηκε, μάλλον πέρασε η πρόταση της κυβέρνησης για αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει βέβαια και μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και από συνταγματολόγους που έχουν εκφράσει προβληματισμούς, ανησυχίες, αντιθέσεις. Ποια είναι η γνώμη σας? Θα σας πω κάτι. Είδαμε ότι επανειλημμένα με πιο σκανδαλώδη περίπτωση εκείνη του Γιώργου Παπανδρέου, που οδήγησε σε εκλογές και είπε δεν ψηφίζει τον κύριο Παπούλια, αλλά μετά αφού γίνουν εκλογές θα τον ψηφίσει. Και τον ψήφισε. Αυτό ήταν σκανδαλώδες και τελείως υπονομευτικό για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου. Μπορούμε να πάμε στο Ιταλικό σύστημα, λέει παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, για πολλές εκλογές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ιταλία, όταν εξελέγει ο Όσκαρ Λουίτζι Σκάλφαρο, ο οποίος θεωρείται μία προσωπικότητα
άψογοι, σωστοί και τα λοιπά, δίκαιοι. Υπήρχαν άλλοι τους οποίους είχαν προτείνει. Άρχισαν λοιπόν να ψηφίζουν βουλευτές, κατεψήφισαν τον έναν μετά τον άλλον. Και κάποια στιγμή κατάλαβαν οι αρχηγοί, οι ηγεσίες των κομμάτων, ότι έκαναν λάθος επιλογές. Και φώναξαν τους βουλευτές και οι βουλευτές είπαν: «Ο Σκάλφαρο είναι ο πιο έντιμος άνθρωπος εδώ μέσα. Επιτέλους θα κάνουμε αυτόν πρόεδρο». Ή αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, μία, δύο, τρεις εκλογές. Θα βρεθεί λύση. Αρκεί να έχει αποφασιστεί και έχει αποφασιστεί ότι δεν πρέπει να συνδεθεί με εκλογές, διότι θα συνεχίσουν ορισμένα κόμματα, εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Το έκανε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να υποφελούνται τις εκλεγμένες διάταξες. Ναι, αλλά να λειτουργούν υπονομευτικά. Δίνεται και ένα μαξιλαράκι όμως ολοκλήρωσης της τετραετίας, άσχετα αν τα βρουν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή όχι. Ναι, να σας πω κάτι. Κύπρος, παραδείγματος χάρη, και Βρετανία, κάθε 5 χρόνια έχει εκλογές. Λέει το Σύνταγμα ότι εάν κάνεις έστω και μία μέρα νωρίτερα από τα 4 χρόνια εκλογές, θα ξανακάνεις τα 5 χρόνια. Ποιος θα τολμήσει να πάει να κάνει εκλογές νωρίτερα, αφού ξέρει ότι σε ένα χρόνο θα ξανακάνει εκλογές? Καταλάβατε, υπάρχουν δεσμευτικοί τρόποι και δικλείδες ασφαλείας που μπορούμε επιτέλους να μην, να έχουμε πλήρη τη θητεία των κυβερνήσεων. Σχέσεις εκκλησίας κράτους. Μια χαρά ήταν η εκκλησία, το κράτος, όταν ήμουν εγώ υπουργός. Ο καθένας στη δουλειά του. Τι έχει αλλάξει τώρα? Θα σας πω. Αυτή η πρόταση... Για την ουδετερότητα λέτε. Για την ουδετερότητα εμένα δεν με πειράζει, ούτε η λέξη ουδετερότητα δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα, η λέξη ουδετερότητα δεν λέει τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που έγινε με τους ιερείς και τα λοιπά... Με τη μισθοδοσία τους. Ναι, αυτό ήταν λίγο ανόητο. Δηλαδή, παίρνουμε τα χρήματα από την άλλη πλευρά και διορίζουμε και 10.000 έναντι αυτού. Αυτά είναι... αστεία. Με τη σύμφωνη γνώμη πάντως του Αρχιεπισκόπου, Ιερώνυμου. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι φυσικό να θέλει να ξεκαθαρίσει τα ζητήματα που έχουν σχέση με την περιουσία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να μένει σε εκκρεμότητα από την εποχή του 1821 που λέει ο λόγος η περιουσία της Εκκλησίας. Δηλαδή αν είναι της Εκκλησίας, αν είναι του κράτους και τα λοιπά, δεν μπορεί να βρει άκρη κανείς. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν και να μπορέσει να ωφεληθεί η Εκκλησία για το έργο της από την περιουσία της. Αυτό νομίζω ήταν το ενδιαφέρον που κέντρισε το ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου. Δεν μπορώ να προσπεράσω την αναφορά σας τώρα με το ουδετερόθρησκο. Δεν ανεβάζετε τους τόνους και δεν στέκεστε εκεί, γιατί... Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα από την Δημοκρατία έντονες. Να σας πω κάτι, και η έννοια επικρατούσα θρησκεία που έχει το Σύνταγμα. Ναι. Τι θα πει επικρατούσα? Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν λέει το Σύνταγμα ότι επιβάλλεται. Δεν υπάρχει επιβολή, όρος επιβολή. Που δεν είναι να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι. Εντάξει, δεν μεταφράζεται έτσι από πολλά στη λέξη Νέα Δημοκρατία αυτό που λέτε και εσείς τώρα. Όχι, επικρατούσα αυτό θα πει. Όχι, εννοώ διατηρούν μια πιο σκληρή στάση. Και το είχε εξηγήσει και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Της κυβέρνησης. Ανεβάζουν κάπως τους τόνους, αυτό σας λέω. Εντάξει, πάντοτε υπήρχε αυτός ο καυγάς για τα θέματα κράτους και εκκλησίες. Αλλά εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί τώρα η παραδοσιακή δεξιά, αν μου επιτρέπετε τον όρο, να δεχτεί ένα ουδετερόθρησκο? Να σας πω κάτι, έχετε την εντύπωση ότι αν γράφει το Σύνταγμα αυτό, οι Έλληνες δεν θα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και δεν θα είναι κοντά στην Εκκλησία? Μην το συζητάμε. Θα είναι. Εγώ που έζησα και συνεργάστηκα με την Εκκλησία, αλλά συνεργάστηκα σε επίπεδο, ας πούμε, μέσω επιτροπών, με την πλειοψηφία του Υπουργείου
και κάποιους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Η συζήτηση πάντοτε ήταν επιλογικής βάσεως και όχι περί ιστορικών και άλλων θεμάτων κτλ. Ποιο είναι πιο σωστό? Και πολλές φορές είναι πιο σωστό κάτι που ζητάει το κράτος από την Εκκλησία παρά κάτι που είχε ιστορικά η Εκκλησία. Ή και αντιστρόφως. Μάλιστα. Βέβαια δεν με ανησυχούν αυτά. Να ανοίξουμε το φάκελο τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως. Στη μνήμη όλων έχετε μείνει ως Υπουργός Παιδείας. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά ως Υπουργός Παιδείας. Ναι, ήμουν και Υπουργός Υγείας. Και Υπουργός Υγείας. Και ασφαλίσεων. Και στην Ευρωβουλή. Και θέματα άμυνας. Είχατε το χαρτοφυλάκιο. Το ντοσιέ μου είναι εξωτερικά και άμυνα. Εξωτερικά και άμυνα. Το πραγματικό μου ντοσιέ. Να το προσπερνάμε. Έχετε εκφράσει διαχρονικά και δυναμικά την άποψή σας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την έχετε υπερασπιστεί μάλιστα κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι μόνο αυτό, προσέξτε. Αυτό που πραγματικά υπήρξε η μεγάλη αλλαγή ήταν ο νόμος για την αξιολόγηση που έκανα. Ποιότητα στην εκπαίδευση και αρχή διασφάλισης ποιότητας. Την οποία... Πριν τα μνημόνια. Πριν τα έρθουν μνημόνια. Τα μνημόνια. Την οποία ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει με πάθος. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι έβαλα τη βάση του 10 για να σταματήσουν οι ψευδεστήσεις να πηγαίνουν παιδιά τα οποία ήξεραν να γράφουν μόνο το όνομά τους και έπαιρναν 2 ή 3 και να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν γίνεται. Το πανεπιστήμιο είναι χώρος έρευνας και επιστήμης. Ισχύει και τώρα όμως αυτό. Λοιπόν, ναι, διότι η κυρία Διαμαντοπούλου άλλαξε το... Κατήργησε το... Νόμο. Δεν νομίζω ότι το ήθελε η ίδια. Ήταν οι πιέσεις τότε πολύ μεγάλες των οργανώσεων, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, λέω το εξής. Το 2010 έπρεπε τα ελληνικά πανεπιστήμια να ανταποκρίνονται σε ορισμένες αρχές. Δηλαδή, να υπάρχει αρχή διασφάλισης ποιότητας, να είναι εντεταγμένα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, όπου μέσα ήταν ακόμη και το Αζερμπαϊτζάν, διότι ήταν και μη κοινοτικές χώρες, και να αναγνωρίζονται τα πτυχία της. Αυτά όλα επιδιώχθηκαν μέσω της νομοθεσίας που άλλαξε και του νόμου που πέρασε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το Μάρτιο του 2007, που άρχισε αμέσως να εφαρμόζεται και ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός νόμος, ναι. Εξαιρετικός, επαναλαμβάνω, νόμος, που αν είχε αφαιθεί να λειτουργήσει όπως έπρεπε, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σήμερα. Δεν υπάρχει συνέχεια σε πολιτικές που ακολουθεί ένα τότε, κόμμα και δεν υιοθετεί τη στρατηγική ενός κόμματος από την επόμενη κυβέρνηση. Ναι, τότε μια πολύ μεγάλη πληγή. Δεν ήταν σε τέτοια χάλια και δεν υπήρχαν τέτοιες αναταραχές μέσα στα πανεπιστήμια και τέτοιες καταστροφές κτλ. Που υπάρχουν σήμερα. Διότι όσο αφήνεις μια κατάσταση να οξύνεται, τόσο στο τέλος δεν μπορείς να τη μαζέψεις. Πώς χαρακτηρίζει την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, υπάρχουν πυρήνες εξαιρετικοί. Και εξαιρετικοί φοιτητές και καθηγητές. Και από τότε που βάλαμε την αρχή διασφάλισης ποιότητας, 3 πανεπιστήμια μπήκαν αμέσως στα 500 πρώτα με το ranking. Αλλά υπάρχουν και σημεία και τέρατα τα οποία γίνονται μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Δηλαδή ένα νέο παιδί το οποίο μπαίνει στο πανεπιστήμιο, αντί να αντιμετωπίσει έναν ωραίο χώρο, μια κατάσταση συμπάθειας, αγάπης, εκτίμησης με τους συναδέλφους του, να κάνουν ελεύθερα αυτά που πρέπει, γιατί αυτό είναι πανεπιστήμιο, είναι ελευθερία σκέψεις και έκφρασης και τα λοιπά. Ναι. Τι γίνεται? Στο μεν πηγαίνετε έξω από το οικονομικό πανεπιστήμιο. Εντάξει, και στην Αθήνα και στο Αριστοτέλειο πολλά περιστατικά. Ναι. Κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση αυτά τα περιστατικά, πιστεύετε? Σας είπα και πριν, πιστεύω ότι στον κύριο Τσίπρα δεν αρέσουν καθόλου αυτά, αλλά δεν μπορεί να τα μαζέψει. Δεν μπορεί να τα μαζέψει. Λοιπόν. Γιατί είναι συνδεδεμένος ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά.
Καταλάβατε. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι η αλλαγή σημαίνει του άρθρου 16. Σημαίνει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό. Όχι ακριβώς. Κοιτάξτε. Ναι. Είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Με χορηγούς, πιθανότατα. Και με χορηγούς, αλλά και τα τωρινά πανεπιστήμια έχουν δικαίωμα στις χορηγίες. Υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους. Υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους, δηλαδή της αρχής, της ανώτατης αρχής αξιολόγησης. Αυτή θα αξιολογεί τα πανεπιστήμια και αυτή θα δίνει περαιτέρω την άδεια στα πανεπιστήμια. Εάν ένα πανεπιστήμιο ανοίξει, φαίνονται όλα καλά στην αρχή και μετά καταρρεύσει και γίνει κάτι κάτω από λύκειο. Υπάρχει θέμα, σαν να μην έκανε υπάρχει τίποτα. Θέμα, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να υιοθετήσει και η κυβέρνηση. Αλλά δεν χάλασε ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας λέω καν το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος έχει και δημόσιο πανεπιστήμιο πολύ καλό και μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποια από αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά σας λέω για όλες τις χώρες του κόσμου. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι δημόσια πανεπιστήμια το Κέμπριτζ, η Σορβόνη, ξέρω εγώ, η Οξφόρδη κτλ. Αλλά δεν ζουν από τα χρήματα του κράτους. Τα ελληνικά πανεπιστήμια μαζί με τα ολλανδικά έπαιρναν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ όταν εγώ ήμουν υπουργός. 1,3 του ΑΕΠ τα ελληνικά πανεπιστήμια, ανώτατα ιδρύματα, πανεπιστήμια και ΤΕΗ. 0,9 στην Ιταλία, 1% στη Γερμανία, 1,3 στην Ολλανδία. Μετά ήρθε η κρίση, βέβαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτού του είδους οι αναταραχές που υπάρχουν και τα προβλήματα επειδή υπήρξε η κρίση. Δεν είναι απόρρια της κρίσης. Είναι η συνέχεια μιας κατάστασης στην οποία συνέβαλαν όχι μόνο διάφοροι φοιτητοπατέρες αλλά και, ναι, και κόμματα, αλλά και διάφοροι καθηγητοπατέρες, να το πω έτσι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκτός ελέγχου. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Η Κρήτη αναμένεται να καταστεί και τυπικά και στην πράξη ίσως ο πιο σπουδαίος ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές της Τουρκίας. Αυτό το σκηνικό είναι ευρέως γνωστό. Απειλές και εντός της Κυπριακής ΑΟΣ μέσα από τις γεωτρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας τωρακίσει. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, αλλά ακόμα δεν βρίσκεται στο σημείο να μας θωρακίσει. Βεβαίως, η συνθήκη περιλαμβάνει ένα άρθρο που εγώ έχω την τιμή να είμαι ο συντάκτης αυτού του άρθρου στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η ρήτρα αλληλεγγύης. Εάν δηλαδή απειληθεί μια χώρα από άλλες χώρες, εκτός Ένωσης προφανώς, και τις επιτεθούν ή δημιουργηθούν προβλήματα άλλου τύπου, είναι υποχρεωμένη η Ένωση να βοηθήσει. Αυτή τη βοήθεια θα μπορεί να τη δώσει πολύ πιο εύκολα αν παραδείγματος χάρη έχει δημιουργήσει αυτό που ορισμένοι λένε Ευρωστρατό, αλλά στην ουσία δεν είναι Ευρωστρατός, είναι μία σειρά ενεργειών στο επίπεδο της άμυνας που τώρα έχει αρχίσει και οριμάζει περισσότερο η ιδέα που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ανασχέσει την διάθεση ορισμένων να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Πιστεύετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα οξυνθεί η ρητορική των απειλών από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για θέματα που αφορούν τα ενεργειακά περιμετρικά της Κρήτης? Θα μεταφέρει το πεδίο από την περιοχή περιμετρικά της ΑΟΣ της Κύπρου στα δικά μας μέρη? Θα σας πω κάτι. Έχει ξεκινήσει, απλά αν θα εγώ γίνει πιο έντονο. Δεν ξέρω που θα μεταφέρει, θα σας πω μια κουβέντα μόνο. Η Τουρκία θεωρεί ότι ό,τι γίνεται γύρω από αυτή πρέπει να έχει όχι απλώς να είναι ανεκτό, αλλά να έχει την απόλυτη έγκρισή της. Αυτή η αντίληψη υπάρχει στην Τουρκία. Να μην κουνιέται φίλο, δηλαδή, να το πω πιο ομά, αν δεν έχει την έγκριση της Τουρκίας. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
Βεβαίως οξύνεται η γλώσσα της Τουρκίας σε αυτή τη φάση που είναι εν ώψη εκλογών. Γιατί έχουν τεράστια σημασία οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Τουρκία. Γιατί έχουν τεράστιες αρμοδιότητες, οι περιφέρειες, οι δήμοι κλπ. Σωστά. Βλέπουμε και την τοποθέτηση του Γιλντιρίμ στον Δήμο Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Αλλά σας λέω ότι η Τουρκία έτσι αισθάνεται. Αισθάνεται ότι είναι περιφερειακή δύναμη. Αισθάνεται ότι τη χρησιμοποιούν οι μεγάλες δυνάμεις και οι Αμερικανοί για να καθαρίζει την περιοχή. Συρία, Κούρδοι κτλ. Και αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα, εφόσον παίζει το ρόλο του, πώς να το πω... Του παρατηρητή. Όχι του παρατηρητή. Του ανθρώπου που καθαρίζει, ας πούμε. Του παράγοντα που καθαρίζει στην περιοχή. Του δασκάλου που κρατάει μια σανίδα στο χέρι, έτσι. Προκειμένου να μαλώσει τους πάντες. Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει και ωφέλη. Μάλιστα. Από αυτή την ιστορία. Ποια είναι τα ωφέλη? Δεν θέλει να δεχτεί ότι τα νησιά, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντίγκο Μπέι του 82, έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν θέλει να δεχτεί ότι θα πρέπει να καθίσει σε ένα τραπέζι, αν είναι σοβαρή, να συζητήσουμε για την υφαλοκρηπίδα, να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Γιατί βέβαια δεν θέλει να το αποδεχθεί το δικαστήριο της Χάγης. Λοιπόν, η Τουρκία θέλει, δηλαδή, να το πω πιο απλά, να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή γύρω από αυτή. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Βεβαίως, εμείς είμαστε μικρότερη χώρα από την Τουρκία και πρέπει να υπολογίσουμε στην κάθε περίπτωση τι θα κάνουν οι σύμμαχοί μας, οι οποίοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι και σύμμαχοι της Τουρκίας, σε μια τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σωστά οργανωμένοι, να υπάρχει κοινωνική συνοχή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτυχθεί η χώρα, διότι μια χώρα δεν πετυχαίνει στόχους επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών είναι έξυπνος. Μάλιστα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να έχει κοινωνική συνοχή, οικονομική δύναμη και να είναι υπολογίσιμη. Μάλιστα, κυρία Γιαννάκου, για να κλείσουμε το πολιτικό μέλλον για την Μαρέτα Γιαννάκου, ποιο είναι? Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην πολιτική και θα είμαι στην πολιτική, γιατί θεωρώ ότι έχω ακόμη να προσφέρω πολλά στη χώρα μου. Αγαπώ την πατρίδα μου, χωρίς αντιλήψεις έτσι περί θέσεων κλπ, διότι έχω καταλάβει αξιώματα και σε πολύ νέα ηλικία. Μπορώ όμως να κάνω πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ακόμη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ξεχωριστή συνέντευξη που μου παραχωρήσατε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχαρίστηση που μου δώσατε και να απευθυνθώ στον κόσμο εδώ του Ηρακλείου, τον οποίον χαιρετίζω, και όλο τον κόσμο της Κρήτης, γιατί η Κρήτη για όλους μας έχει ιδιαίτερη αξία. Το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.